Ο κύριος Δημήτρης Ανδρουλάκης, μη με έχει το λόγο για 7 λεπτά. Με την ανοχή, με την ανοχή. Εσύ είσαι και αν και κριτικός, είσαι λακωνικός. Δεν χρειάζεσαι πολύ. Εμένα μου λες. Κύριε συνάδελφε, θα μπορούσα με μια και είπε κριτικός, με μια κριτική φράση να ξεμπερδέψω με το νομοσχέδιο, να πω όπου πηδάει η γίδα πλακώνουν όλοι τράγοι, λέμε στο χωριό μου. Δηλαδή πονώντας ότι ξέρω εγώ το Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να ανταποκριθεί σε κάποιες μνημονιακές υποχρεώσεις και φτιάχνει ένα τρίκ για να αλαφρώσει το σύστημα κατά 1.500-2.000 ανθρώπους. Όμως εγώ δεν θα μιλήσω επ' αυτού. Θα πάρω το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στις πιο προηγμένες κοινωνίες. Ο έλεγχος του κόστους υγείας, καθώς οι κοινωνίες γερνούν κιόλας, είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Έχουμε δύο τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Είτε να προχωρήσουμε σε αλλαγές που μεγιστοποιούν τη δημόσια και κοινωνική αξία του χρήματος των φορολογουμένων και των ασφαλισμένων, ή να προχωρήσουμε στην αθέτηση των υποχρεώσεων του κράτους προς τους πολίτες ή στην ελαχιστοποίηση αυτών των υποχρεώσεων, δηλαδή να πάμε στα ελάχιστα, είτε το λένε δίκτυα ασφαλείας στην υγεία, είτε ελάχιστο εγγυημένη σύνταξη. Είναι η κουλτούρα των ελαχίστων και πρέπει να πω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κύριε Υπουργέ, ενδιαφέρεται κυρίως και με το δίκαιο του για τα ελάχιστα. Αλλά εμείς είμαστε, υποτίθεται, μια ευρωπαϊκή κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν το κόστος της υγείας στη δεκαετία του 90 υπήρξε μια μεγάλη κουβέντα. Ορισμένοι πίστεψαν ότι οι νέες τεχνολογίες, ξέρω εγώ, το digital hospital, ας πούμε, τα διαδικτυακά κλπ. Θα μειώσουν το κόστος. Διαψεύστηκε αυτή η προσδοκία. Η τεχνολογία αυξάνει το κόστος αναγκαστικά και το κόστος των φαρμάκων κλπ. Η δεύτερη ιδέα, ας πούμε, όταν λέω αγοράζω υπηρεσίες υγείας, σημαίνει ότι απευθύνομαι σε μια αγορά. Ποια είναι αυτή η αγορά? Υπήρξε λοιπόν η σκέψη στις αρχές της δεκαετίας του 80, τέλος της δεκαετίας του 70, ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια κανονική αγορά υγείας, ανταγωνιστική αγορά. Αλλά απεδείχθη, κύριε Υπουργέ, το ξέρουν σήμερα και οι πιο ταλιμπάν του νεοφιλελευθερισμού, ότι ο νόμος προσφοράς και ζήτησης δεν λειτουργεί κανονικά στον χώρο της υγείας, διότι οι προμηθευτές της υγείας σε όλη τους την κλιμάκωση προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζήτηση. Έτσι, ας πούμε, να το πω έτσι μεταφορικά που το είδαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο αυξάνουμε τα χειρουργεία, αυξάνουμε τις εγχειρήσεις, όσο αυξάνουμε τους γιατρούς στην περίπτωση τη δική μας, αυξάνουμε την ζήτηση, την τεχνητή κλπ. Δηλαδή, η υγεία, ας πούμε, αν την δούμε σαν αγορά, είναι μια φούσκα που αν την πιέσουμε σε ένα σημείο, εξογκώνεται σε ένα άλλο. Δηλαδή, πατάμε τις τιμές, αυξάνει ο όγκος των υπηρεσιών. Πάμε να ελέγξουμε τον όγκο των υπηρεσιών, αυξάνουν οι τιμές. Αυτή είναι η αποτυχία των αγορών στο θέμα της υγείας, όπως το είδαμε περίτρανα βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες που ταλαιπωρούνται σήμερα. Υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση? Αγοράζω υπηρεσίες. Υπάρχει άλλη μία, για να τη δούμε αυτή. Αυτή αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 90, είχα δουλέψει κι εγώ πάρα πολύ με σειρά βιβλίων γύρω από αυτό το ζήτημα. Πώς είναι δυνατόν, διατηρώντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το κοινωνικό κράτος σε πλήρη λειτουργία, να δημιουργήσει το κράτος κατά κάποιο τρόπο μία ρυθμισμένη δημόσια ή μη δημόσια εντός εισαγωγικών αγορά, sui generis δηλαδή αγορά, ενός ρυθμισμένου συναγωνισμού των παρόχων υγείας? Ξέρετε τη συζήτηση που έγινε στην αρχή των εργατικών στη Βρετανία, συζήτηση 4 χρόνων για να φτάσουν κάπου. Αυτό 4 χρόνια συζητάγανε. Και πριν στην αντιπολίτευση και μετά. Όχι άρπα κόλλα σε 2 μήνες. Κάνουμε μια συζήτηση με γιατρούς με νομοσχέδιο. Αυτό προϋπέθεται management ολικής ποιότητας, λέγανε τότε. Τα στάνταρ της υγείας, τις μετρήσεις, τις πληρωμές με βάση την ποιότητα και την ποσότητα των υπηρεσιών, τις αποκεντρωμένες μονάδες. Ένα ολόκληρο σύστημα. Τέλος πάντων, με βαθιά δουλειά δούλεψαν τα καλύτερα μυαλά που υπήρχαν. Και πάλι εδώ υπήρξαν και υπάρχουν μεγάλες αποτυχίες.
Δηλαδή φτιάχνουμε ένα όγκο μετρήσεων, γραφειοκρατίας, συμπαιγνίας, πάλι προμήθευτών, ασθενών. Δηλαδή πόσο περίπλοκο είναι το πρόβλημα. Κάνετε, προχωράτε σε αυτό το δρόμο, έστω σε μια υπορυθμισμένη δημόσια ή μη δημόσια αγορά υγείας. Δεν βρέχω κανένα από τα στοιχεία αυτά. Τα 5-6 ερωτήματα καθοριστικά που έχω δεν υπάρχουν. Θα μπορούσα να τελειώσω τη συζήτηση με το δαπάνες. Προσδιορίστε τι κόστος έχει ένα κέντρο υγείας και τι διαθέσιμο προϋπολογισμό έχετε. Είναι απλό, βλέπετε αμέσως ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε. Δεν κάνουμε ανακατέματα χωρίς να έχουμε προϋπολογισμό. Ήξερα το μισθολόγιο, αυτές οι λεπτομέρειες ο διάβολος, όμως βρίσκει τις λεπτομέρειες. Αν το μισθολόγιο είναι στα 1000 ευρώ, ήδη έχει συρρυκνώσει το σύστημα. Δηλαδή το πώς θα δουλέψει. Υπάρχουν επομένως τεράστια ανεπάντητα ερωτήματα και εδώ δεν έχουμε μία μελέτη, είπα του Υπουργού. Παίζουμε, έχει μία μελέτη εφαρμογής. Από αυτό θα καθορίσω τη στάση μου. Βαρέθηκα να ψηφίζω ή εν πάση περιπτώσει να σχολιάζω νόμους που είναι ο ιδεατοί, έχουν ωραίους στόχους, ωραίες προθέσεις και το αποτέλεσμα είναι το εντελώς αντίθετο. Διότι κύριε συνάδελφοι, στην πολιτική το πρώτο θανάσιμο ανάρτημα, όσοι είστε αναγνώστες του πρόεδρε, πρέπει να το διαβάσετε τώρα εσείς, διότι εσείς έρχεστε. Το πρώτο θανάσιμο ανάρτημα στην πολιτική είναι ο νόμος, ο μη υπολογισμός του νόμου των ακούσιων συνεπειών. Δηλαδή, άλλο θες, άλλο σου προκύπτει. Σπερνιστάρι, θερίζεις βρώμη. Δηλαδή ανάμεσα στο στόχο και το τελικό αποτέλεσμα υπάρχει μια τεράστια απόκληση. Ρε πρόεδρε, τι άλλο τρέχει πολύ. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια απόκληση που αλλοιώνει τα αποτελέσματα. Και εδώ ήθελα να αναφερθώ στο εσύ που είπε πριν ο εισηγητής του Πασόκ και το θεμελίωσε πολύ καλά. Είπε ότι ο Κάπος ψήφισε το 1980. Ναι, δεν το ψήφισε, το Κουκουέ. Προσέξτε όμως, κύριε συνάδελφοι. Ήταν μια ιστορική κατάκτηση το ΕΣΥ και είναι και σήμερα παρά, αλλά συνοδεύτηκε από τραγικές παρεκτροπές και σε αυτή την αίθουσα είχα πει, ήταν ο γεννηματάς απέναντι και όταν είπα ότι πρόκειται για μια νησίδα υπαρκτού σοσιαλισμού, μικρονησίδα υπαρκτού σοσιαλισμού σε μια θάλασσα, σε ένα ωκεανό άναρχου, μαυραγωρίτικου καπιταλισμού στον χώρο της υγείας και επομένως θα καπνιγεί από αυτό, το χειροκρότησε ο γεννηματάς από κάτω. 7 χρόνια μετά ενώ την ίδρυση του ΕΣΥ. Άρα να υπολογίζουμε τον νόμο των ακούσιων συνεπειών. Διότι κάλλιστα μπορεί με αυτό τον νόμο να έχουμε και τη μία εξέλιξη και την άλλη, να συρρυκνωθεί δηλαδή ο χώρος της δημόσιας υγείας και να έχουμε τα χειρότερα χαρακτηριστικά του δημόσιου management με τον άναρχο ιδιωτικό τομέα. Θα τελειώσω με μία φράση. Συχνά σας ακούω που λέτε ο σταλινισμός, ξέρω εγώ και λοιπά, το λέτε στην αριστερά. Δηλαδή θέλοντας να πείτε, ας το πω εγώ, την απολεόντια νοοτροπία του παραγγέλλω, διατάσσω και ελέγχω. Αυτή είναι η κοινωνική μηχανική εντελώς ξεπερασμένη. Εδώ έχουμε ένα σταλινισμό συχνά εντός εισαγωγικών του νεοφιλελευθερισμού, των νεοφιλελεύθερων. Δεν πάει με κοινωνική μηχανική πατώ να κουμπί και το τάδε τάγμα των γιατρών του ΙΚΑ θα πάει στη μεραρχία του ΕΣΥ αύριο το πρωί. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Πάμε κατά στάδια. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, διαλέγουμε το σημείο Α, τον κρίκο Α. Θα σταθμίσουμε ποιος είναι ο κρίκος Α. Τον τραβούμε ώστε με την ελάχιστη δυνατή ενέργεια και την μέγιστη δυνατή συνένεση να έχουμε τη μέγιστη μετατόπιση ενός συστήματος για να φτάσουμε έστω στο Γ, στο Δ. Άμα πας να μου πηδήξεις από το Α στο Χ, το κενό θα το καλύψουν άλλες δυνάμεις και θα γίνει μπάχαλο όπως στην περίπτωση αυτή. Δηλαδή κάνουμε την κίνηση Α να την προσδιορίσουμε για αυτή να έχει σχέση με τους ασθενείς. Όχι με τις δομές, όχι να παίζουμε λέγκο οργανωτικά. Βάλτε. Κύριε συνάδελφε. Τελειώνω κύριε συνάδελφε. Αρκετά με μια φράση, μια φράση. Οι εργατικοί έβαλαν στόχο να μειώσουν τις λίστες αναμονής. Ένα πρακτικό στόχο που αφορά τους ασθενείς. Βάλτε, φτιάξτε υποστηρικτικές συνέργειες. Αφήστε να δουλέψουν τα υποσυστήματα, η μορφογενετική τους ικανότητα. Δεν τα ξέρετε όλα στους 3 μήνες που είσαι υπουργός. Άσε να δούμε και τι. Και δεν μπορεί να κάνεις μεταρρύθμιση εναντίον όλων των γιατρών. Ακούστε να σας πω κάτι. Μην πείτε ότι υποστηρίζω προσωθυρικές ομάδες, αλλά όλες οι μάχες που εναντίον όλων μαζί των γιατρών είναι χαμένες, να το ξέρετε. Διότι αυτό είναι το επάγγελμα, είναι αυτή η φύση του επαγγέλματος. Κύριε Υπουργέ, θα σου πω ένα στίχο. Λέει ότι ανάμεσα στην ιδέα, στο σχήμα, ανάμεσα στην ιδέα και στην πραγμάτωσή της πέφτει μια βαθιά σκιά. Το 70% κύριε συνάδελφε έχω υπολογίσει των νομοσχεδίων που είχαν ένα ωραίο ιδεατό σχήμα έπεσαν στη βαθιά σκιά και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της πολιτικής.
ο νόμος των ακούσεων συνεπειών, ο νόμος της αντιστροφής του νοήματος. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κ.